Καλώς ήρθατε λοιπόν στον αγώνα που φαντάζομαι το βλέπετε κάτω στην περιγραφή. Στο Μάσαλ, ας πούμε, και εμείς είναι ο αγώνας των Σιβήριας με τις κυτρινόμαυρες εναντίον των Phoenix DC, η ομάδα την Σιβήρη, Χαλκιδική, εναντίον της ομάδας του Φίνικα. Δύο ομάδες, μία καινούργια σχετικά θα μπορούσε να πει κάποιος ίδιος Σιβήριας, θα την άλλη η ομάδα των Phoenix, έτσι τους έχουμε γνωρίσει κατά καιρούς. Μια ομάδα που δίνει πολύ ωραίες δηλώσεις μας, έχει δώσει πολύ ευχάριστες στιγμές. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε για τα γενικά στατιστικά της αναμέτρησης πριν μπούμε κιόλας. Ξεκινάμε το πολύ πολύ βασικό, να πούμε ότι ο αγώνας είναι για το κύπελλο, είναι η δεύτερη αγωνιστική των δύο ομάδων. Αφότερες οι ομάδες έχουν νίκες από τον αγώνα. Η τυπικά κυβερνήση Σιβήριανς έχουν την νίκη επί των West Bowlers με 49-47. Στην αντίπερα οι Phoenix επικράτησαν τον φαβορί της SBC με 86-51. Δύο σαν γρήγορα αυτά. Επίσης στην development που είναι και οι δύο ομάδες μπορούμε να πούμε έχουν νίκες η πρώτη διαγωνιστική και οι δύο επί των Hoopers με 50-57 η ομάδα των Σιβήριας στην αντίπερα επί των Pharmaceuticals με 67-70 η ομάδα των Phoenix. Και τα ωραία πράγματα που θέλω κυρίως να αναφέρω είναι ότι από την πλευρά των Σιβήριας έχουμε τον Χάρη Πολυνόπουλο το νούμερο 19, ενώ από την άλλη έχουμε τον Πολυνόπουλο Κώστα με το νούμερο 8. Αυτή τη στιγμή δεν είναι κάποιος τους δύο εντός, θα τους δείτε αργότερα. Παρατηρείτε φυσικά και το ίδιο επίθετο, δεν είναι πολύ δύσκολο. Και επειδή δεν είναι κάποιο κλασικό Παπαδόπουλος παραδοσιακό Χάρη, αναρωτιόμαστε τι και πώς, πολύ απλά, αδέλφια τα οποία παίζουν σε αντίπαλες ομάδες. Έχουμε αναφερθεί σε podcast και περιμένουμε την δική σας αναζήτηση να μας πείτε πώς είναι τα δίδυμα και παραπάνω. Έχουμε και τρίδυμα είτε κυρίως συγγενών αλλά κυρίως δίδυμα αδελφών. Περιμένουμε να μας πείτε. Αλλά εδώ πέρα έχουμε αντίπαλους δύο αδέρφια, το οποίο δεν το συνηθίζουμε στο μπασκετάκι. Έχει αυτό το δικό του ενδιαφέρον, το δούμε. Και θα βρεθούν σε προσωπικές μάχες. Εδώ ο Μοντζάνι Παπασίλειου ανοίγει το σκορ της αναμέτρησης για την ομάδα των Phoenix. Αυτό που λέμε είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν εθέτηση. Φυσικά μία τις δύο θα σταματήσουν διεθνά το σερί. Παρατάσεις υπάρχουν, δεν υπάρχει σοπαλία στο μπάσκετ. Σε επίσημους πλέον αγώνες, το Φινικά είναι μια άλλη κατηγορία. Μουσικό αυτό. Οπότε να δούμε τι έχει να συμβεί στο σημερινό αγώνα και ποια ομάδα θα κάνει το 2-2 στο κύπελλο και το συνολικό 3-3. Ο χρόνος αγώνας είναι στο 0-2 υπέρ των Phoenix, έχουν περάσει από τα 3 λεπτά. Η ομάδα των Σιβήριας έχουν την κατοχή με τον Καρανικόλα, ο οποίος θα πάρει και το σουτ χωρίς επιτυχία. Βάλα Στεφάνη και βγαίνει εκτός. Υπάρχουν τελικά τα χέρια του Γουάνη. Το Ψιλίκα μπαίνει στο Παρίζι, ήδη από την πρώτη ισοπαλία στο 2-2. Τσαπάρος κατεβάζει εκτός για τον Κούλικα, τον Βασιλείου, χωρίς επιτυχία. Υπάρχουν στα χέρια των Σιβήριας χωρίς κάποια πίεση. Κατέφασμα από τα χέρια του Κωστόπουλου. Να δούμε, εδώ μπορεί αυτή τη φορά ο Καρανικόλας να σκοράρει. Θα κάνει το 5-2. Ήδη έχουν το προβάδισμα για πρώτη φάση στον αγώνα η Σιβήρια. Αυτό που είδαμε, το που βλέπουμε από τις κάμερες, είναι οι δύο ομάδες, είναι οι Πολυνόπουλοι. Βέβαια, και με τις δηλώσεις που μπορείτε να δείτε που έκανε νωρίτερα ο Κούλικας στην πλευρά των Phoenix, ότι έχουν υπάρξει συμπαίχτες, συμπαίχτες, υπάρχουν προσωπικές σχέσεις μεταξύ των αντίπαλων ομάδων. Οπότε περιμένουμε ένα εντός εισαγωγικών φιλικό παιχνίδι, με την έννοια ότι επειδή γνωρίζονται είναι πολύ διαφορετικό το κλίμα, με αυτή την έννοια ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Μια
πάλι διάθεση. Μας αρέσουν αυτά. Είναι πράγματα τα οποία μας βάζουν και μας ένα πολύ καλύτερο κλίμα. Δύο ομάδες να είναι ευδιάθετες. Και τώρα γνωρίζονται πολύ μεταξύ τους. Όλα τα πράγματα που γίνουν και καλύτερα. Παραμένει το 5-2 τώρα στην μέση της περίοδου. Είναι το κλέψιμο το οποίο θα ολοκληρωθεί από τον Κούτσα Βασίλη. Και μπάλα είναι εκτός στα χέρια των Phoenix. Ο Δατσέρης επαναφέρει στα χέρια του Κούλικα. Λυγίζει τις καταστάσεις. Δεν θα περαστεί τον Κούλικα. Έχουμε το φάουλ, πρώτο φάουλ το οποίο θα αφαιρεθεί σε αυτήν την περίπτωση ο Κούτσο Βασίλης. Παναφάρει μπάλα στα χέρια των Φίνιξ. Δατσέρης δεν μπορεί να σκοράρει την μπάντα από ποιον. Έχει τεσσερών ορμόμενος ο Δωάνης και το αρπάζει προτού κάποιου άλλου. Κωστόπουλος. Το Άννης στο σούτ, χωρίς στοιχεία. Μεταξύ τους η Πέτσο Φίλιξ ανακοίνηση της Τσαπάρας. Συνεχίζει και παίρνει την μπάλα. Τσαπάρας δεν θα σκοράρει, έχουμε τρεις βολές. Από το φάουλ που κάνει ο Καρανικόλας. Οδηγεί στην γραμμή των βολών Τσαπάρα. Με τις βολές πρώτη έφτασε 5-3. Δύο στις δύο. Στο πόδο ξανά. Δύο στις τρεις λοιπόν. Διαφορά στον πόντο 5-4. Έχουν περάσει τα πρώτα σχεδόν 6 λεπτά της αναμέτρησης. Θα προσπαθούν να προβληθούν οι ομάδες. Να δούμε και πόσο μπορεί να πάει το σκορ. Γιατί έχουμε δει χαμηλά σκορ από την πλευρά των Σιβήρια. Στην αντίπερα οι Phoenix έχουν πιο υψηλό μέσο όρο στο σκοράρισμα. Να δούμε πώς και τι θα γίνει σήμερα. Καρανικόλας, Σιβίριανς. Θα περάσει στον Δωάνη. Χαμηλό το σούτ βρίσκει μεταξύ Στεφάν και Ραμπλό. Δεν έχει σκορ. Τσαπάρας θα κερδίσει το φάουλ και τις δύο βολές. Τρίτο ομαδικό για την πλευρά των Σιβίριανς. Το οποίο αυτή τη φορά το κάνει ο Κοπ Χιουπ. Τσαπάρας σε δίδυμα αυτή τη φορά ελεύθερων βολών. Πρώτη βολή ευστοχή. Παιχνίδι στην ισοπαλία στο 5-5. Και ανατροπή 5-6 περνάνε μπροστά. Η Phoenix έχουν περάσει φυσικά με 0-2 στην αρχή. Με το καλάθι του Γοντζάνη Παπασλίου. Εδώ πέρα ο Κωστόπουλος. Περνάει την μπάλα στα χέρια του Κούτσο Βασίλη. Ένα σκοράρι. Θα πάρει το rebound όμως. Σαν μπλοκ να δέχεται το ταμπλό. Μπάλα σε ποιον. Για τους Phoenix. Και έχουν και αλλαγή. Θα περάσει εντός αγωνιστικού ο Κυριακού στην θέση του Κούτσο Βασίλη. Έχουν περάσει τα 7 λεπτά. Τα πρώτα 7 λεπτά της αναμέτρησης. Έτσι απάρασε κατεβάσει πλευρά των Phoenix. Χαμηλό σκόριος τώρα. Είναι η αλήθεια.
έχουν αναγκάσει δύο άμυνες σε πολύ μακριές επιθέσεις και δυσκολεύουν τους αντιπάλους. Αλλά εδώ ο Λατσέρης θα καταρρύψει το τι γίνεται ως τώρα. Γρήγορη επίθεση και ευστοχή. 5-8. Αν θα υπάρξει σοφάριση δεν μπορεί να ευστοχίσει. Κανονικόλωσε το 8-8. Κούλκας αφήνει έξι το Λατσέρη. Σε τριών πόντων χωρίς επιτυχία. Αρπάζει την μπάλα ο Κυριακού. Δώσε να προχωράει μέχρι το αντίπαλο στο γραφτό, αλλά εκεί δεν κάνει καλή πάσα. Ούτε εδώ ο Κούλικας στο Λατσέρη, πότε την πιάσει. Κάνει Νικόλας τους Κυριώτες. Θα πάρει το καλάθι. Με πίεση, με άλλη γωνία από ό,τι συνηθίζεται. Αλλά παρόλα αυτά έστοχος. Θα πάρει πάνω στο Γιαννακίδη. Βασιλείου. Χαστούκι αμυντικό από τον Κόμψη. Μετά ο Δουάνης θα ρίξει την μπάλα πάνω στον Βασιλείου. Και θα κρατήσει την κατοχή του Σιβίριανς. Και έχουν και αλλαγή Δημητρίου στη θέση του Κούλικα. Δωάνης σε κανένα Νικόλα. Περνάει μπάλα στον Κωστόπουλο. Σπαθεί να δει τι μπορεί να κάνει. Προστά έξω ο ελαφρός Κόψιου. Έστοχος. 9-8. Τελευταία 1 και 15 πλέον για την λήξη της τόσης περίοδου. Δημητρίου, τον Βασιλείου. Και έχουμε καθαρή άμυνα, την οποία την κάνει ο Κόψιου. Κατοχή παραμένει στην Φίνιξ. Δημητρίου από Βασιλείου θα πάρει το, όχι, θα πάρει το σουτ. Γιαννακίδη μπάλα. Τσαπάρας. Λιγότερο από 12 για την επίθεση. Εύστοχη. 9-11. Πέρασαν ξανά μπροστά η Φίνιξ με το τρίποντο αυτό του Τσαπάρα. Να δούμε αν θα υπάρξει απάντηση από την πλευρά των Σιβίριανς. Δεν μπορεί ο Κωστόπουλος. Δημητρίου τώρα. Φονζάνη. Ενέβαια για τον Γιαννακίδη. Προσπαθεί να εκταλυφθεί το ύψος του. Εναντίον του Κυριακού. Λοιπόν, στο ράδι όμως έχουμε αλλαγή για την πλευρά των Φίνιξ. Περνάει ο Ανανιάδης στη θέση του Λατσέρη. Και θα πάει να κάνει και... Όχι, δεν θα κάνει την παραφορά τελικά. Ο Ανανιάδης την παραφορά θα γίνει από τα χέρια του Δημητρίου. Τσαπάρας τη γωνία πατώντας. Χωρίς πτυχία 12 για την επίθεση. Κάνει τη γωνία Δημητρίου. Ούτε εδώ θα σκοράρει η ομάδα του Φίνιξ. 14 για την επίθεση της περίοδου. Όμως πάει στην ισοπαλία για το τέλος. Ας πάρουν αυτό γίνεται. Αλλά είναι εκτός. Έχουμε 11-11 στη λήξη της πρώτης περίοδου. Στην ισοπαλία λοιπόν. Να δούμε και τη συνέχεια ποια ομάδα θα μπορέσει να ανεβάσει την αποτελεσματικότητά της. Ίσως πάρει κάποια διαφορά. Για την δεύτερη περίοδο της αναμέτρησης μεταξύ των Σιβίρια και των Φίνιξ. 11-11 η πρώτη περίοδος. Καλά στο Σιβίρια προς το τέλος. Για αυτή την παιχνίδι στην ισοπαλία. Θα δούμε τώρα θα μπορέσουμε τώρα να ξαναπάμε με το προβάσμα Κυριακού στα χέρια του Κωστοβασίλη. Εδώ Κώστας Πολιόπουλος στο Ιπάου. Τσαπάρας στα χέρια του Δημητρίου. Τσαπάρας πτήσης. Και Χάρης Πολιόπουλος στο Φάουλ. Εδώ βλέπουμε τα δύο αδέρφια να
μάχονται για πρώτη φορά ταυτόχρονα στο γενικά στο μπασκετάκι φέτος. Κάος Πολυνόπουλος με Χάρη Πολυνόπουλο, αντιπάλο. Γιανακίδης. Θα το πάρει μέχρι τέλους, από ό,τι φαίνεται. Θα σκοράρει θετικό το rebound τον ίδιο. Θα σκοράρει σε δεύτερο χρόνο. 11-13 για τους Phoenix. Το άνες κατεβάσει. Τελικά, θα κάνουμε σκούπα παραδείγει την μπάλα Κυριακού. Μπάλα εκτός από το Κετσοβασίλη. Τζαμπάρας. Συνεχίζει Τζαμπάρας. Γιανακίδης. Μπορεί να το ταμπλό έστοχος. Κυριακού. Πολόπουλος. Για τρεις ασύ χωρίς επιτυχία από τα χέρια του Καρανικόλα. Πάσα δεν ήταν καλή. Τον Γιανακίδη προς τον Δημητρίου. Κατοχή σε χέρια των Σιβίριανς. Δωάνες κατεβάζει. Επίσης ξανά, Φίνιξ, Δημητρίου, Πολυνόπουλος. Να το καλάθι. Πέμπτη διαφορά η Φίνιξ, 17. Αλλαγή για τους Σιβίνας, έχετε σιγά σιγά να περάσει ο Βασιλείου στον αγωνιστικό χώρο. Πολυνόπουλος, Χάρης, δεν σκοράρει. Πέρα. Ούτε ο Κυριακού για την αλλαγή. Στη θέση του Δωάνη θα περάσει μέσα ο Βασίλειου. Παναφορά από τον Χάρη Πολυνόπουλο. Θα βρει αντίπαλο. Συγκεκριμένο τον Δημητρίου. Και με βήματα. Αποσκεντρώθηκε σε αυτή τη φάση. Καρανικόλας κατεβάζει τη φορά. Λέω τον Δωάνης δεν είναι τόσο. Και φάουλ το οποίο θα κάνει ο Γιανακίδης. Με το σώμα. Στη γραμμή των βολών. Ο Καρανικόλας να μειώσει τη διαφορά. Προσβολία σε εκεί 12-17. Μια στις δύο επιθετικό rebound στα χέρια του Κυριακού. Δεν μπορεί να σκοράρει όμως. Βάζει Τζαμπάρας για τους Φίνιξ. Για να κύρισε να πάρει το σούτ, το μετράει. Λάθος προηγή μάλλον. Καρανικόλας. Θα κρατήσει την μπάλα Βασιλείου. Για να σκάστη. Ξανά περνάει στα χέρια του. Κυριακού. Δεν μπορεί να σκοράρει. Θα δούμε τον εμφυδιασμό. Τζαμπάρας. Έχουμε φάουλ. Φάουλ Καρανικόλα. Δεύτερο φάουλ το 8. Πέντε. Να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο ο Παπαγγέλου στη θέση του Κυριάκου. Κυριάκου με συγχωρείτε. Ο
baseline για την ομάδα των Phoenix. Μητρής Γιανακίδη. Να δείξει κάθε σκληρό αντιπαλό για να πείσει σε κοντά στο ύπνο του τον Παπαγγέλου. Τα Νικόλς κατεβάζει. Θα πάρει το σουτ. Λέξει Στεφάνης και ταμπλό. Τσαπάρας. Πάει μέχρι μέσα. Φίνησε ο Δημητρίου. Φίνησε θα πάρει το σουτ δύο πόντου. Ανεβαίνει η Στεφάνης σε 9. Και έχουμε time out από την πλευρά των Σιβίριαν στο 12-21 το σκορ, 6 λεπτά πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου. Επιστρέφω το timeout των Σιβίριαν στο 12-21 το σκορ υπέρ των Phoenix. Πάρα στα χέρια Κρα Νικόλα και φάουλ που κάνει ο Τσαπάρας. Παπαγγέλου στα χέρια του Κρα Νικόλα. Βάλω τον Κούλικα. Κρα Νικόλα με την μπάλα. Πάρει την βοήθεια εδώ πέρα του Παπαγγέλου, αφήνει την μπάλα στο Πολυνόπουλο. Δεν θα σπαράει θετικό rebound όμως του Κοτσοβασίλη. Ούτε δεν θα μπορέσει. Γιανακίδης αφήνει στον Δημητρίου. Δεν θα πάρει το Στοπούλικας. Σε πρώτο χρόνο περνάει στον Γιανακίδη και κερδίζει το φάουλ του Παπαγγέλου. Στη γραμμή των Βολών ο ψηλός των Φίνιξ. Επιστρέφει στον οσκό χώρο ο Δωάνη, στη θέση του Κρα Νικόλα. Πρώτη βολή εκτός, παραμένει διαφάτο 9 στο 12-21. Σχεδόν στη μέση της δεύτερης περίοδου. Δεν στις 2, rebound από κανένα, μπάλα στα χέρια μου στον Φίνιξ. Παπαγγέλου θα αφήνει να την πάρει, αλλά βγαίνει μαζί της εκτός και δεν είναι ραντεβού, θέλει. Τσαπάρας. Κάνει φάλο Παπαγγέλου, οδηγεί στις βολές με τον Τσαπάρα, είναι το πέμπτο βαδικό. Δεύτερο φάλο το 31. Δεύτερο προσωπικό φάουλ του Παπαγγέλου. Τσαπάρας έχει μετρήσει πάρα πολύ βολές σήμερα, ήδη. Πολύ πολύ εύστοχη. Διαφάζω στους 10, διαφάζω σε διψήφιο και ανεβαίνει στις 11, 12-23. Δωάνης. Το πάρει μόνος του. Έτσι φαίνεται. Με τους πάντες και τα πάντα. Νικητής. Σε 14-23. Κίνηση στα πάρα. Νωρίτερα. Καλάθι. Κούλικας και με το πόδι Κούλικας βγάζει την μπάλα εκτός με δύο αλλαγές. Περνάει Κωστόπουλος, περνάει Κόψιου, βγαίνει εκτός Πολυνόπουλος και Κουτσοβασίλης. Το χείο του Σιβίριας στα χέρια του Κωστόπουλου. Περάσει στο Κόψιου. Εδώ στο πέρα σκοράρι. Ούτε ο Ριβάμου να αποκτήσει από την πλευρά των Σιβίριαντς. Κούλικας. Το
Θα το πω από όσο χωρίς την τυχεία. Το άριστο πάλι θα είναι μόνος πάλι. Τώρα από το μπλοκ. Παναφορά. Στα χέρια του Βασιλείου. Δωάνης οφείλει και ο ταμπλό χωρίς επιτυχία. Πάω του Βασιλείου. Στον Δημητρίου. Πάμε στην απέναντι μπασκέτα. Δημητρίου στις δύο βολές. Θα ξαναφέρει διαφορά σε πιθανό διψήφιο. Ότι όχι. Δεύτερη όμως έστοχη ξανά, στον ελάχιστο διψήφιο διαφορά. Κωστόπουλος, τον Ρωάνη. Βασιλείου, στον Νοτόπιου. Παπαγγέλου δεν μπορεί να σκοράρει. Θα είναι μήνυμα στον Σιβίριανς και έχουμε αλλαγή στις δύο πλευρές. Κατά Νικόλας περνάει στην θέση του Βασιλείου, περνάει Δατσέρης. Περνάει για πρώτη φορά σήμερα ο Κουμίδης εκτός Δημητρίου, εκτός Κυγιανακίδης. Τρίτο φάουλ το 31. Εκεί ποινή στον Παπαγγέλου. Πολύ τις τεχνικές στα χέρια του Τσαπάρα. Το δεχείο όμως παραμένει στους εισιτήρια στη στιγμή. Παναφάσεις και Ρεθιανού. Στον Καρανικόλα κερδίζει το φάουλ τον Τσαπάρα. Πολύ έστεχε τα χέρια του Καρανικόλα. Μία στις δύο. Rebound από τον Κόψιου. Δεν μπορεί να θα στοιχίσει όμως. Καταλήγει σαν χέρια του Ζαπάρα. Μπάλα. Πες που έχει τρέξει ως τώρα την ομάδα των Φίλης. Και επιθετικό φάουλ πάνω στον Κόψιου. Καταλήγει Δημητρίου. Στη θέση του Τσαπάρα. Πετρό, πολιτικά, Πετρό. Και στην επίθεση ξανά στον Βίριανς με Κωστόπουλο. Κανικόλας, Κόψιου. Δύο βολές σε χέρι του Δωάνη, ο οποίος είναι κακή πτώση. Δωάνη, από τη βολή εσοχή, μετεπαίνει διαφορά, 16-25. Παραμένει εκεί Δατσέρης. Θα τρέξει, Δωάνης, θα προλάβει να κλέψει. Πάρα βγαίνει εκτός, αλλά ανακόφτει την ταχύτητα του Δατσέρη. Εκκριτικό σήμερα. Μπήσε τελευταία 3 λεπτά Δημητρίου. Στα χέρια του Κουμίδη. Θα καταλήξει ο Δατσέρη. Δεν έσω εκεί για 3. Θετικό rebound όμως για την ομάδα των Phoenix.
το κλέψιμο ανεβαίνουνε. Δεν μπορεί να σοχίσει εδώ πέρα Κωστόπουλος. Θετικό το rebound. Και έστω από το rebound του Καρανικόλα. Διαφορά στους 6-19-25. Δημητρίου Κούλικας. Εκεί το κλέψει στο Δάνιο. Εκεί θα τσέρεις. Βάλε και το χέρι του Δουάνι στο άλλο μισό, οπότε δεν υπάρχει παράβαση. Και έχουμε λήξη επίθεσης. Και έχουμε time out. Αν δεν είναι... Και έχουμε time out την πλευρά των Phoenix. 1.54 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. 19.25 υπέρ των Phoenix. Τρέφω το time out, κατοχή στα χέρια των Σιβίριανς. Επαναφορά γίνεται τον Κόψιου. Κύριε Φιανού του Δουάνη ή του Ροσόπουλου τελικά. Παραμένει ο Ροσόπουλος. Θα βρει τον Καρανικόλα, ο οποίος θα πάρει το σουτ. Θα στοχίσει. 22-25. 1,5 λεπτό κάτω από 100 δεύτερα πλέον. Δημητρίου. Ζώνη, πάμε άλλα. Για να κύβεις. Να προσπαθείς να δει το καλάθι. Δυσκολεύεται να μέσα σε κανένα Νικόλα και Κόψιου. Το πήγαν με τον Δημητρία που θα σχολάρει. Πάσα ψηλίδος ο Βουάνι. Το κανένα Νικόλα. Αλλάζει χέρια. Την μπάλα πάει ξανά στους Φίνιξ. 1 λεπτό και 5 δεύτερα. Τσαφάρας. Για το τέλος της δεύτερης περίοδου. Πολύ καλή πίστη ο Κωστόπουλο. Τσαφάρας. Φάουλ από τον Κόψιου. Συγγνώμη. Από τον Διακού. Δεν είχε πατήσει κάτω. Τσαπάρας για να αυξήσει κι άλλο διαφορά. Δεν μπορεί. Πάρει το rebound όμως. Παραπερνάει. Προσπαθεί να περάσει στον Κουμίδη. Είναι το κλέψιμο από τους Σιβίριας και το κόψει συγκεκριμένα. Κυριακού. Του Σιβίριας παραμένει. Νικόλας, το σκοράρι. Ρεβαίνει διάφορα ξανά, στους τρεις. Δημητρίου, Δατσέρης. Δεν έχει καλά εδώ. Για να κύρεις, μπάρα θα του κάνει το χατήρι. Κυριακού για τη συλλήξη. Δεν είναι η καλάθι, κυρία Κομωστό. Παρά πάει στο Λαντσέρι από το κέντρο. Το Δημητρίου Νταμόρη και έχουμε το τέλος. 25-27 στη λήξη της δεύτερης περίοδου. Επιστροφή μετά την μικρή διακοπή. Όλα καλά με τον Παπαγγέλου εν τέλει. Κυριακού.
Θα κρατήσει την τέλη την μπάλα και θα σκοράρει. 15-36, 15 δεύτερα πλέον για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Τζαπάρας στη λήξη χωρίς επιτυχία. Δεν το επιχειρήσει εν τέλει ο Βασιλείου. 35-36 η τρίτη περίοδος υπέρ της ομάδας των Phoenix. Τέταρτη περίοδος, διαφορά στο πόντο και όλα θα πάνε να κρυθούν εκεί. Τέταρτη περίοδος, αυτή που θα καθορίσει πλέον τα πάντα, διαφορά είναι στον πόντο υπέρ των Phoenix στο 35-36. Ένα πολύ κλειστό παιχνίδι από τη διαφορά, ιδιαίτερα από τη στιγμή που επέστρεψαν τη Σιμπήρια και πέρασαν αυτό το προβάδισμα. Αλλά δεν πήραν πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν θα πέρασε και το Σάμπτο στον Καρανικόλα. Δημητρίου, τον Γιαννακίδη. Είναι το κλέψιμο του Σιμπήριανς. Καρανικόλας. Θα κρατηθεί μπάλα. Όχι. Είναι το κλέψιμο του Δημητρίου. Πολυνόπουλος. Με τους Φίνιξ. Τζαπάρας. Δηλαδή το Δημητρίου απέναντι. Περνάει στον Γιαννακίδη. Και έχουμε μπάλα για τους Σιμπήριανς. Νικόλας θα κατεβάσει για την Ιωσήφυρια, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να περάσουν μπροστά. 10 καταφέρνουν όμως. Δημητρίου και τον Βασιλείου. Δεν υπάρχει καλάθι. Δωάνη στο rebound. Καρανικόλας, σου τριών. Δεν σκοράρει Τσαπάρα στο rebound. Περάσει μέχρι μέσα. Μία, δύο, τρεις στροφές η μπάλα και δύο οι πόντοι υπέρ των Φίνιξ. Βασιλείου θα προλάβει. Έχει πάσει στο Δάνη. Κούλικας φάουλ. Παραφορά από το κέντρο για τους Σιβίριανς. Πίσω το κέντρο μάλλον. Καρανικόλας. Να χάει τον Λόπουλο και έχουμε βήματα. Αλλαγές, περνάει αρχικά μέσα Κωστόπουλος αντί του Βασιλείου και από Βασιλείου αντί του Πολυνόπουλου. Κώστα Πολυνόπουλου. Ο Χάρης παραμένει μέσα. Δημητρίου. Στο Τσαπάρα θα πάρει το σουτήριο πόντων. Έστοχο. Με βάζουν καλά διαφορά η Φίνιξ. 35-41. Στο Σόπολος με την μπάλα. Θα ψάξει την απάντηση πιθανότητα. Σιμπήριανς. Τζαπάρας θα τρέξει τον Δημητρίου. Δεν σκοράρει ούτε εδώ. Δεν έχουμε ούτε εδώ καλάθι. Δωάνης. Αφήνει την μπάλα στο Κωστόπουλο. Δωάνης θα πάρει το σουτ. Στο Στεφάνη θετικό το rebound του Κωστόπουλο. Γίνει το μπλοκ του Βασιλείου. Χάρης Πολυνόπουλος όμως θα σκοράρει. 37-41. Στα πρώτα σχεδόν 3 λεπτά της τέταρτης περίοδου. Μικρό ένα σημαντικό το προβάδισμα των Phoenix. Έχουν κατοχή τώρα Νοκούλικα. Τσαπάρας. Για 3 χωρίς επιτυχία. Στεφάνη μπάλα. Μπορεί να μειώσει πλέον η Σιμπήριας. Να έρθει και στον πόντο. Ιωάννης, Πολυνόπουλο. Δεν μπορεί ο Κωτσοβασίλης.
Κωστίτσιας και είναι φάουλ. Κάνει ο Κωστόπουλος. Πόσο θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Στη θέση του Κουτσοβασίλη. Κούλικας θα αναφέρει στον Δημητρίου. Τον Βασιλείου. Γιανακίδης. Πολύ καλή κίνηση. Και επιτυχημένο το καλάθι. Το 7-43. Σε ένα στους 6 διαφορά. Κωστόπουλος. Θα βρει τον Πολυνόπουλο. Καλά, είναι σταθερό. Δωάνη στο σουτ. Στους 3 η διαφορά. 40-43. Κατεβαίνει. Πάρα το σκορ δεν είναι πολύ ψηλό. Υπάρχει η ένταση και τις δύο πλευρές. Είναι μικρές οι διαφορές. Πολλά μπορούν να γίνουν. Γιανακίδης. Πάρα το κλέφτη τον Πάνη. Κούλικας. Με το ταμπλό. Χωρίς πτυχία όμως. Θετικό το rebound. Δημητρίου. Προσπαθεί να κάνει μια πολύ έξυπνη πάσα. Αλλά δεν διαβάζεται καλά. Εκτός ο Πολυνόπουλος, περνάει ξανά μέσα ο Κυριακού, έξω και ο Δημητρίου. Περνάει Δατσέρης, παναψηφίζουν ταχύτητα η Φίνιξ. Και την ορμή μάλλον η Σιβίριανς. Την σοφάριση δεν είναι επιτυχημένο από τον Καρανικόλα. Τσαπάρας. Κατεβάσει. Για να κερδίσει. Κούλκας. Δεν μπορεί να σκοράρει και η κατοχή είναι για την ομάδα του Σιβίριανς. Κάνει Νικόλας αυτήν και τον Ντοάνη. Δάνει στο Κωστόπουλο. Θα βρει τον Κότσιου. Έχουμε την αλλαγή της κατοχής. Πάσε και τον Φίνιξ. Τον Τσαπάρα, περνάει το κέντρο. Πιέζει ο Κωστόπουλος. Τώρα αλλαγή, πάει ο Κόψου πάνω του. Θα κλέψει. Θα πει τον Δωάνη. Βάζουμε τον Βασιλείου. Δύο βολές στα χέρια του Δωάνη. Πρώτη βολή εκτός. Δεύτερη εντός, 41-43. Κούλκας. Δεύτερη σέρα Φίνιξ. Θα κρατήσει. Προσπαθεί να περάσει για να κύδι κόβεται. Με το όψιο, με το πόδι όμως. Μπάλα. Κατοχή παραμένει στην ομάδα των Φίνιξ. Και το προβάδισμα 4 λεπτά από μένα, 41-43. Δατσέρης παραφέρει για Γιανακίδη. Δεν μπορεί να σκοράρει σε πρώτο χρόνο. Σε δεύτερο έχουμε φάουλ όμως. Λάθη δεν μετράει. Περνάει ο Βασιλείου στην θέση του Κωστόπουλου. Επιστρέφουμε μετά την κυρία διακοπή για να δοθούν πρώτες βοήθειες στον Κωστόπουλο. Μπάλα είναι στο χέρι του Φίλιξ. Δατσέρης. Για τρεις. Εύστοχος.
46-46 διαφορά, ανεβαίνει στους 5. 3-40. Καλά Νικόλας. Στον Κόψιου και κλέψει μόνο το Πούλικα. Για να κύβει στην μπάλα. Τσαπάρας θα ρεμίσει την επίθεση. Σουτ για 3. Μπάλα ο Στεφάνη. Με ευκαιρία για να διαφορά τα τσέρις. Κάνει το φάουλ πάνω στον Κυριακού. Κατοχή για τους Σιβήριας παραμένει. Τρίτο μαδικό. Καραγή Κωστόπουλος στη θέση του Βασιλείου. Στον Δωάνη μπάλα. Ξανά στον Κυριακού. Και σκοράρει. Τσαπάρας. Κούλικα θα περάσει πάτες και θα σκοράρει. Ανεβαίνει διαφορά. Κυριακού μπάλα. Φάλα το Δατσέρι. 41-48, τέταρτο μαδικό. Είναι 7 η Phoenix. Μπορεί να κατέβει διαφορά. Την δεύτερη πνευμόλη. Είναι άστοχη. Και δεύτερη εκτός. Δύο και 15 πλέον. Με παιχνίδι το οποίο έχει φτάσει κοντά στα όρια. Πολύ κοντά μεταξύ των δύο ομάδων. Και αυτά πόντι είναι ανατρέψιμοι. Ακόμα και στα 2 λεπτά. Τσαπάρας προκαλείς πάλι το χρόνο και πατάει τελική. Οπότε δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ η επίθεση των Phoenix. Κανικόλας. Χρειάζονται σίγουρα καλάθι και λίγο γρήγορα. Σιβήριανς. Να μπορέσουν να κρατηθούν. Κωστόπουλος δεν το δίνει. Α, υπάρχει το φύλλο. Η επίθεση δεν ολοκληρώνεται. Και φάουλ του Κανικόλα στο δατσέρι. Καθώ δεύτερα πλέον υπολείπονται. Είναι τέταρτο μαδικό, συγχωρείτε. Σε 100 δεύτερα. Θα βρει το Τσαπάρα. Θα βρει το Τσαπάρα. Και έχουμε χτύπημα στον Κωστόπουλο πάνω στη φάση. Ξανά η μπάλα στους Phoenix. Δεν έχει κλείσει ο χρόνος ιδιαίτερα. Για να κύρεις, κύρεις να τον πιέσουνε. Τσαπάρα στο σουτ, χωρίς επιτυχία. Έχει εκεί πέρα ο Λατσέρης. Ούτε αυτός μπορεί να σκοράρει. Κωστόπουλος. Τον Κυριακού. Κωστόπουλος θα πάρει το σουτ. Επιτυχία Δωάνης. Καλύτερο τάμι καμπόλους. Καρανικόλας. Μπάλα γυρίζει. Στεφάνη. Δωάνης. Και αυτό είναι το πλέον. Καρανικόλας. Δεν θα περάσει η μπάλα στον Κυριακή, είναι το κλέψιμο. 52-47 πόντι, 44-48. Τσαπάρας, θα το κάνει συγχρόνο. Έχει κάνει πολύ καλά σήμερα, σου χρειάστηκε. Και
φάουλ από τον Τόπιο. Ντατσέρι σε παραφορά. Γίνει το κλέψιμο. Φάουλ του Γιαννακίδη. Και στη γραμμή των βολών πλέον. Κανένα Νικόλας, δύο βολές στα χέρια του. Να μειώσει και να δώσει ελπίδες στην ομάδα του. 32 δεύτερα ακριβώς στο πολύποντε. Πριν πολύ έφυγε 43, 42, 48. Μία στις δύο και rebound από τον ίδιο. Να πάρει το σουτ τριών πόντων πάνω στο Στεφάνι. Κούλικας θα τρέξει. Όλη κατοχή μπορεί να είναι τον τον φιλίξε να γίνεται φάουλ με τον Θόπουλο. Κούλικας δύο βολές. Πρώτη βολή εκτός, διαφορά των 6 παραμένει. 18,4 πλέον. Εδώ και η δεύτερη βολή. Και η δεύτερη εκτός, αλλά η μπάλα πάει στα χέρια του. Χωρίς επίθεση και εδώ φαίνεται να είναι το τέλος. 42-48, δεύτερη νίκη για την ομάδα των Phoenix. Προκύτα φέτος για τους Σιβίριανς. Δύο νίκες. Θα κλειδώσουν σιγά σιγά το εισιτήριο για την επόμενη φάση με τα κλινική 42-48 επί των Σιβίριανς. Αυτά για σήμερα. Έχει τον επόμενο αγώνα. Να είστε πάντα βασκετικοί.